Έχει γραφτεί λοιπόν σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει ακουστεί από ραδιόφωνα τηλεοράσεις ότι κάθε πόλη της Ελλάδος έχει και το δικό της άθλημα. Για παράδειγμα, η Βόρειος Ελλάδα, η Αλεξανδρούπολη έχει το βόλεϊ, χαρακτηριστικό της Βέρειας είναι το χάντμπολ. Θα έλεγα ότι χαρακτηριστικό της Κέρκυρας, μια κοινή νησί και βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα, είναι ο ναυταθλητισμός. Είμαστε λοιπόν στις ωραίες εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας, όπου σήμερα θα ασχοληθούμε με το ανερχόμενο την τελευταία πενταετία τμήμα της σκοπηλασίας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος, ποιος μπορεί να ξεχάσει τον εκλειπώντα βέβαια Διονύση Νικολούζο, αλλά από πίσω υπάρχουν πολύ καλοί και καλές αθλητές και αθλητρίες. Κοντά μου έχω λοιπόν για μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα απόψε και να ευχαριστήσω βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΑΚ που μας παραχώρησε τα γραφεία του και τα κάναμε στούντιο. Μπορώ να πω και καλύτερα και από το Corporate Channel σε πολλά σημεία. Καταρχάς, κοντά μου έχω τον προπονητή κύριο δίπλα μου, τον κύριο Γιώργο Νοταρόπουλο. Καλησπέρα, κύριο Νοταρόπουλο. Δίπλα του είναι ο έφορος του τμήματος κοπηλασίας, ο κύριος Βλάχος Χαράλαμπος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και εξεγονίμων μου είναι ο έτορος προπονητής του τμήματος, ο κύριος Αλέξανδρος Γκόγκας. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Και συγχαρητήρια, γιατί το τμήμα της κοπηλασίας του ΝΑΟΚ, το οποίο είναι γεγονός που είχε κάποια πέτρινα χρόνια, το ξέρουμε όλοι, τα τελευταία 5 χρόνια νομίζω ότι παίρνει τη θέση που το αρμόζει. Πριν πάμε σε μια σύντομη κουβέντα, να γνωρίσουμε και μερικά από τα παιδιά, μερικούς από τις αθλητές και αθλήτες, γιατί φυσικά δεν μπορούσα να τους έχουμε και όλους εδώ. Να ξεκινήσω από αριστερά. Ο Βαγγέλης, ο Δαφνής, ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Δίπλα του είναι ο Βαγγέλης, ο Χιμαριός. Βαγγέλη, καλησπέρα και εσένα. Και έχουμε και αθλήτες βέβαια στην κοπηλασία. Η Βάσο Ιβραχιώτη. Καλησπέρα, Βάσο. Η Κατερίνα Ιβλιαχοπούλου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Η μάμα Λιοδήμητρα, καλησπέρα σας. Η Σοφία Ιατσοπάρδη, καλησπέρα. Ο Γιάννης ο Γιαννούλης, Γιάννη καλησπέρα. Και ο Μακρύς ο Αντώνης που κλείνει την αριστερή σειρά του τραπεζιού. Να πάμε τώρα και στους εκλεξιών. Ξεκινάμε από τον δίπλα στον κύριο Νοταρόπουλο, τον δίπλα στον κύριο Βλάχο μάλλον, τον Βλάχο το Γεράσιμο. Καλησπέρα, Γεράσιμε. Δίπλα του ο Γιάννης ο Αρμενιάκος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Λευτέρης ο Μπούζης, στη σειρά. Ο Κοσκινάς ο Θεόδωρος. Καλησπέρα. Και πιθανόν να έχουμε σε λίγο και ένα ή δύο έτσι και σου περιμένουμε. Λοιπόν, κύριε Βλάχο. Μάλιστα. Έκανα ένα πρόλογο και είπα ότι είχαμε κάποια πέτρινα χρόνια, αρκετά μάλλον πέτρινα χρόνια, έξω η ταμπέλα που σε ερχόμουν να γράφει βαλκανικά μετάλλια, μεσογειακά μετάλλια, πανελλήνια μετάλλια, τριψήφιος αριθμός, πολλά μετάλλια εκεί και πολλές συμμετοχές σε παγκόσμια οργανώματα. Έτσι έχει μια ιστορία το τμήμα. Πείτε μας πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε μια ανωδική πορεία. Ναι. Όντως έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια μαζί με τους προπονητές και κυρίως με τα παιδιά. Εδώ και 5 χρόνια έχει γίνει μια ανανέωση του υλικού, αλλά κυρίως του έμψυχου υλικού που είναι οι αθλητές του ομίλου, οι αθλητές του τμήματος. Αυτή τη στιγμή η αγωνιστική ομάδα του τμήματος αποτελείται από 45 άτομα περίπου, τα οποία ξεκινάνε από τις μικρές κατηγορίες μέχρι και την ηλικία των 30 ετών. Υπάρχει πίσω από αυτή την ομάδα υπάρχει ένα φυτώριο με μικρά παιδιά τα οποία προπονούνται από την κυρία Κατερίνα Μπιλονά που λείπει αυτή τη στιγμή και όπου είναι το μέλλον του ομίλου. Και γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια να προσφέρουμε στα παιδιά αθλητισμό, αυτό που τους λείπει γενικότερα από τη ζωή, από τα μαθήματα κ.ο.κ. έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν και αυτή την ευχάριστη απασχόληση που είναι ο αθλητισμός. Πέρα από εκεί, πολλά παιδιά ζητάνε από μόνα τους να ασχοληθούν περισσότερο με τον πρωταθλητισμό, ας πούμε, όπου και εμείς έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα παιδιά τα οποία βλέπουν οι προπονητές μπορούν να προχωρήσουν, να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στους στόχους που βάζουν τα ίδια τα παιδιά.
Να ρωτήσω για κάτι άλλο πριν πάω στους προπονητές. Πόσο δύσκολο μάλλον είναι να ξαναγυρίσει ο ΝΑΟΚ στο ιστορικό εκείνο τμήμα, έτσι και εννοώ από επιτυχίες, από μετάλλια, γιατί είναι κακά τα ψέματα, δεκαετίες 80 και 90 δεν είμαστε και τόσο σε ψηλό επίπεδο. Κύριε Ιωάννου, εγώ πιστεύω ότι με τη δουλειά όλα γίνονται. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε δύο προπονητές, τρεις που δουλεύουν πάρα πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ. Με μόνη ευχαρίστηση την επιτυχία των παιδιών. Τα παιδιά δουλεύουν επίσης πάρα πολύ σε συνδυασμό με τα μαθήματα τα οποία δυστυχώς πλέον δεν βοηθάνε τον αθλητισμό, όπως και πολλά άλλα πράγματα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ανάγκη σαν τμήμα είναι το υλικό. Το υλικό έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα παιδιά και οι προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι σε αυτούς τους αγώνες που πήραμε την έκτη θέση στη γενική κατάταξη, τα οποία η έκτη θέση αυτή ήρθε ενώ ήταν 18 τα αγωνίσματα, εμείς πήραμε μέρος μόνο σε 5. Και παρόλα αυτά βγήκαμε στην έκτη θέση. Σε 31 σωματεία. Σε 31 σωματεία. Να σας πω επίσης ότι στο λεμαρχείο μας, και αυτού θέλω να δώσω μεγάλη έμφαση γιατί είναι και το παράπονο των παιδιών, υπάρχουν 4 αγωνιστικά σκάφη, καθαρό αίμα αγωνιστικά σκάφη, που θα έπρεπε να υπήρχαν 18, να σας δώσω έτσι τον αριθμό το σωστό, τα οποία από αυτά τα 4 τα 3 είναι παλιά γενιάς. Η αναλογία είναι τρομακτική, έτσι. Τρομακτική. Και έχουμε επίσης και άλλα 6 προπονητικά κυρίως σκάφη, τα οποία αναγκαζόμαστε και τα κάνουμε και αγωνιστικά. Και πίσω από αυτά υπάρχουν άλλα 6, τα οποία είναι μόνο για προπόνηση. Αυτή είναι η δύναμη, λέει, του τμήματος, από θέμα υλικού, να προπονήσει σε αγωνιστική ομάδα 45 άτομα και να φέρει τις επιτυχίες που φέρνει. Δεν μ' αρέσει να εκλέγομαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και πρέπει σε αυτά τα παιδιά και προπονητές να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Μου δώσατε τώρα μια ωραία πάσα, μάλλον την αιτία, για να κάνω πάσα στους δύο προπονητές. Έτσι, στον κύριο Νοταρόπουλο και στον κύριο Γκόγκα. Με τις συνθήκες αυτές λοιπόν, κύριε Νοταρόπουλε, ξεκινάω με εσάς το ίδιο. Βλέπετε τους κόπους σας να δικαιώνονται μετά από 4-5 χρόνια και κάτω από αυτές τις συνθήκες, έτσι, ναι. Που είπε ο εφόρος. Επίσης, σας απαντήσω αυτό το ερώτημα. Θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος που έχω εφόρο τον Πάμπη τον Βλάχο και συνεργάτη του Κόγκα τον Αλέξανδρο και την Κατερίνα τη Μιλωνά. Για να έρθει η επιτυχία θέλει πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία. Ο κύριος Βλάχος μας λύνει όλα μας τα προβλήματα από θέματα διοικητικά, υλικά, προπονητικά, καθώς και η συνεργασία μας με τον κύριο Κόγκα τον Αλέξανδρο και την Κατερίνα τη Μιλωνά είναι άψογη. Οπότε, βάσει αυτού η επιτυχία είναι σίγουρη. Αυτή τη στιγμή ο όμιλος μας είναι έβδομος στην Ελλάδα χωρίς να έχουμε πάει πανίλιο περών των Ρασίδων και χωρίς να έχουμε ομάδα senior B, η οποία είναι 18-23 χρονών. Αν υποθέσουμε ότι καλώς αυτών των πραγμάτων τα παιδιά που είναι μικρά μεγαλώσουν και πάνε στην κατηγορία παιδών των Ρασίδων, οι έφηβοι γίνουν senior B, κατηγορία senior B, οι παιδες που είναι έφηβοι σε μια πενταετία, θα μιλάμε ότι η Κέρκυρα θα είναι στα πρώτα 3 σωματεία στην Ελλάδα. Άρα, με το σωστό προγραμματισμό, από την καταλαβαίνω. Όταν ξεκινάει η σωστή συνεργασία. Τα πρώτα αποτελέσματα. Υπάρχει άμεση και γρήγορη βοήθεια από τη διοίκηση εκ μέρους του κ. Παπαβλάχου και υπάρχει άμεση και συνεργασία μεταξύ των προπονητών. Αυτό βγαίνει στα παιδιά, βγαίνει στους αγώνες. Όπου και να πάμε, αυτή τη στιγμή η ομάδα της Κέρκυρας είναι δακτυλοδεικτούμενη. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια, έτσι. Έχει βοηθήσει βέβαια και η προπόνηση που κάνουμε στο κομμένο. Γιατί τους κειμενούς μήνες από Οκτώβρη μέχρι και τον Απρίλη, όλα αυτά τα παιδιά προπονούνται στο κομμένο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είμαστε εκεί από τις 2 ώρες μεσημέρι μέχρι 6 και 7 το βράδυ. Μας το έχει παραχωρήσει η πρώην Ομαρχία και τώρα νυν Περιφέρεια της Κέρκυρας. Και οπότε δεν έχουμε λύσει το πρόβλημά μας όσον αφορά το ήρεμο νερό. Και από εκεί και πέρα η ομάδα προχωράει, προπονείται. Είναι ένα άθλημα δύσκολο. Είναι ένα άθλημα που θέλει πειθαρχία. Πρώτα απ' όλα θέλει ήθος αθλητικό.
να μπουν τα παιδιά να προχωρήσουν. Θέλει πολύ τρομερή συγκέντρωση και αυτοπιθαρχία. Και είμαστε εμείς δίπλα τους για να μπορέσουν αυτοί να πάνε πιο ψηλά. Και τα παιδιά το παλιό πρωτάθλημα και τα παιδιά στην εθνική ομάδα να πάνε πιο ψηλά. Και τα παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα να έχουν πολύ περισσότερες διακρίσεις. Και όλοι μας το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Κύριε Μόγκα, βλέπετε ότι είστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε στο μέλλον πρωταθλητές, μετάλλια όπως παλιά και μάλλον όπως έρχονται σιγά σιγά. Έχουμε ήδη. Έχουμε ήδη. Ναι. Έχουμε ήδη, ναι. Βλέπουμε την ανάκαμψη να έρχεται δηλαδή. Πιστεύω πως ναι. Οι κόποι μας, εμάς και των παιδιών και του εφόρου έχουν αποδώσει καρπούς. Γιατί δίπλα μου έχουμε δύο Βαλκανιονίκες, τον Βαγγέλη και τον Αλέξανδρο. Απέναντι έχουμε χρυσούς Πανελληνιονίκες και ούτω καθεξής. Δηλαδή έχουμε φτάσει στην κορυφή. Τώρα, για να συνεχίσουμε αυτές τις επιτυχίες, για να διατηρηθούν αυτές τις επιτυχίες, χρειάζεται αυτό το τρίπτυχο που είπαμε. Υλικό, τεχνογνωσία και ταλέντα. Αυτά τα τρία είναι η συνταγή της επιτυχίας. Βέβαια, λείπει ένα πραγματάκι. Και σε αυτό θέλω να μείνω εγώ τώρα λίγο και να επισημάνουμε αυτό το, πώς να το πω, αυτό το κλικ που έχει η ομάδα της Κέρκυρας, η δική μας εδώ η ομάδα του Βελαδικού Βήμα. Λείπει σε αυτά τα τρία, τα απλά, τα ψυχρά, τα στάνταρ, ναι, λείπει η λέξη οικογένεια. Μάλιστα. Εάν καταφέρεις όλα αυτά και τα κάνεις μια οικογένεια, εννοώ περισσότερο το έμψυχο δυναμικό, δηλαδή ο Λευτέρης είναι εδώ και ασχολείται με τον αθλητισμό, παύλα πρωταθλητισμό, επειδή το θέλει, επειδή το νιώθει, επειδή το αισθάνεται. Όχι επειδή το λέει ο προπονητής ή ο έφορος ή η σημαία του ΝΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο. Ο Αλέξανδρος είναι εδώ και ασχολείται με τον πρωταθλητισμό όλη μέρα και εκτός ομίλου και με την εθνική ομάδα και εκτός Ελλάδας, γιατί το θέλει, γιατί το αισθάνεται ή το νιώθει. Όχι γιατί το επιβάλλει κάποιος. Είναι τα ίδια τα παιδιά το οποίο το ζητάνε. Διότι βλέπουν ότι μέσα από τον αθλητισμό μπορούν να αξιοποιήσουν δεξιότητες, ικανότητες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν αργότερα στη ζωή τους, είτε στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, είτε στην κοινωνική τους αποκατάσταση. Τους κάνει πιο δυνατούς. Δίνει αυτοπεποίθηση στους ίδιους τους εαυτούς τους. Και από εκεί και πέρα, ξεπερνώντας δυσκολίες και άλλα θέματα, βγαίνουν πάντα νικητές. Και αφού η ομάδα αυτή έχει καταφέρει να αποδώσει καρπούς, δηλαδή τα μετάλλια και τις διακρίσεις, αισθάνονται ότι αυτό που κάνουν είναι δημιουργικό και αποδίδει. Γιατί αν δεν απέδιδε, τότε θα είχαμε μια απογοήτευση. Που λοιπόν, σημαίνει ότι η επιτυχία φαίνεται. Έρχεται. Η επιτυχία φαίνεται, έρχεται, την έχουν νιώσει και θέλουν να συνεχίσουν να την νιώθουν και είμαστε εμείς κοντά τους για να το πετύχουμε αυτό και παράλληλα να ανεβάσουμε και το όνομα του σωματείου μας, για το οποίο βρισκόμαστε εδώ, αλλά περισσότερο να σας πω εμείς οι προπονητές. Το κάνουμε αυτό από χόμπι και από ηθική ικανοποίηση, όπως είπε και ο Γιώργος. Κακά τα ψέματα, δεν υπάρχουν αμοιβές στον χώρο μας, οι οποίες να λέμε μπορεί να ζήσει ένας προπονητής από αυτό. Οι αθλητές, ας πούμε, υψηλού επίπεδου. Δεν υπάρχουν. Εμείς το κάνουμε από χόμπι πιο πολύ. Και φτάνουμε στο σημείο να ικανοποιούμαστε αφάνταστα όταν ο Αλέξανδρος παίρνει χρυσό, όταν ο Γιάννης παίρνει χρυσό, όταν η Δήμητρα παίρνει μετάλλιο. Όταν όλα αυτά τα παιδιά αμείβονται με αυτό το πράγμα. Είναι ηθική ικανοποίηση για εσάς, βέβαια. Είναι κάνα δύο θεματάκια, θα κουβεντιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι και κυρίως βέβαια το θέμα που είπατε, διατήρηση των επιτυχιών, τις συνθήκες δουλειάς σας, τι γίνεται με τα παιδιά, με τα σχολεία, με τα μαθήματα, με τους γονείς. Θα τα πούμε λίγο μετά στο δεύτερο κύκλο. Θέλω να πάμε έτσι ονομαστικά, επιγραμματικά, το κάθε παιδί, μια κουβέντα, πόσο καιρό ασχολείστε με το άθλημα, με την κοπηλασία, τι αγώνες έχετε λάβει και τι διακρίσεις έχετε ή τι θέλετε, σε τι ετοιμαζόσαστε να διακριθείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δαφνής Αλέξανδρος. Επιγραμματικά. Κάνω περίπου κομπλασία 6 χρόνια, αλλά αγωνιστικά 3. Έχω λάβει μέρος μου την ομάδα σε Πανελλήνια και με την Εθνική Δυτική Ασυλή Βαλκανικά και ένα παγκόσμιο. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για να πάμε την πρόκληση για ένα δεύτερο παγκόσμιο. Ο στόχος είναι το παγκόσμιο, έτσι. Ωραία, εύχομαι πραγματικά, Αλέξανδρε, καλή επιτυχία. Λοιπόν, Βαγγέλης ή Μαριός. Βαγγέλη, μια σύντομη αναφορά και για σένα. Εγώ ως κοπηλασία κάνω 5 χρόνια και στην αγωνιστική ομάδα είμαι 3. Και έχω λάβει μέρος σε 3 Πανελλήνια.
έχω πάρει κορτάλιο και με την εθνική έχω αγωνιστεί σε βαλκανικό. Και τώρα στόχος μου είναι το επόμενο βαλκανικό, που είναι το καλοκαίρι. Ωραία. Βάσο Βαρφιώτη. Εγώ ασχολούμαι 5 χρόνια. Τον κόσμο θα κοιτάζω. Με την κοπηλασία. Στην αγωνιστική ομάδα 3 χρόνια. Έχω συμμετέχει σε 4 πανελλήνια. Από τα 4 στα 2 έχω πάρει μετάλλιο. Μπράβο. Και συνεχίζουμε. Έχουμε το στόχο έτσι. Λοιπόν, Κατερίνα Βλαχοπούλου. Εγώ πηγαίνω 3 χρόνια. Πιο εντατικά πηγαίνω 1. Έχω πάει σε 2 πανελλήνια, που από τα 2 έχω πάρει 1 μετάλλιο. Συγχαρητήρια και σε σένα. Μάμα Λιουδημήτρα. Θα κοιτάς τον κόσμο και τα παιδιά, έτσι, γιατί βλέπουν εσάς και εσύ είστε ο κράχτης και ο μαγνήτης. Θα τα πούμε και σε λίγο βέβαια. Ναι. Ασχολούμαι με την κοπηλασία 1,5 χρόνο, έχω συμμετάσχει σε 2 πανελλήνια και έχω 1 πανελλήνιο μετάλλιο. Μπράβο. Συγχαρητήρια και εσένα. Σοφία Τσοπαλού. Και εσύ μια αναφορά σύντομη για σένα. Είμαι 5 χρόνια στην ΚΑΟ και αγωνιστικά κάνω προπόνηση 3 χρόνια. Έχω πάει 4 φορές σε πανελλήνιο πρωτάθλημα και έχω 2 πανελλήνια μετάλλια. Πάρα πολύ ωραία. Γιαννούρης Γιάννης. Εγώ είμαι ασχολούμαι με 4 χρόνια. Έχω πάει σε μαζί όλα χρόνια και σε αυτά έχω βρεθεί τα τότε. Μπράβο, μπράβο. Εύχομαι όλο το καλύτερο, Γιάννη, και σε σένα. Αντώνης Μακρύς. Εγώ έχω πάει ασχολούμαι με κοπηλασία 4 χρόνια. Έχω πάει σε 3 πανελλήνια, τα οποία έχω πάρει 2 μετάλλια και σε ένα πρωτάθλημα άνθρωπος. Μπράβο. Αντώνη είναι ο πιταλιούχος μας, ε. Α, είναι ο πιταλιούχος. Είναι ο πρότυνος, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στη σειρά εκλεξιών. Να ξεκινήσουμε από τον Βλάχο, τον Γεράσιμο. Γεράσιμο. Εγώ έχω λάβει μέρος σε 3 πανελλήνια, στα οποία έχω πάρει 3 μετάλλια. Μπράβο. Έχω λάβει μέρος σε ένα βαλκανικό πρωτάθλημα. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα, για το βαλκανικό που είναι το καλοκαίρι. Ωραία. Γιάννης Αρμενιάκος. Εγώ ασχολούμαι με την κοπηλασία 4 χρόνια, τα 3 είναι αγωνιστικά και έχω λάβει μέρος σε πανελλήνιο πρωτάθλημα 5 φορές και τα 3 είναι έχω πάρει μετάλλιο. Συγχαρητήρια και σε σένα. Ο Λευτέρης Οπούλης, τι λέει. Ασχολούμαι με την κοπηλασία 5 χρόνια, τα 3 αγωνιστικά. Έχω συμμετάσχει σε 4 πανελλήνια πρωτοθλήματα και στα 2 έχω πάρει μετάλλιο. Μπράβο. Και να κλείσουμε με τον Θόδωρο τον Κωστινά. Έχω συμμετάσχει με την κοπηλασία 4 χρόνια. Έχω συμμετάσχει σε 3 πανελλήνια και έχω 2 διακρίσεις σε αυτά. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε και στοχεύουμε έτσι. Και άλλοι διακρίζουν όπως είχαν και προπονητές και έμπορος. Τώρα που ακούστηκαν τα παιδιά, να θίξουμε ένα θέμα. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Τα 2/3 των αθλητών αυτών έχουν φοιτήσει στο αθλητικό γυμνάσιο, το οποίο παρεμπιπτόντως τη νέα χρονιά, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υφίσταται. Είναι γνωστό. Και να το συνεχίσω ότι ο Βάσο Ραχλιώτη και η Σοφία Τσοπάρδη του χρόνου θα είναι τρίτη ηλικίου και δυσκολεύονται να κάνουν κοπηλασία. Μάλιστα. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου προς εσάς. Βέβαια εδώ είναι και περιορισμένος ο χρόνος μας. Ολόκληρη εκπομπή μπορούσα να κάνουμε εδώ. Μια μισή ώρα σερή να θίξουμε πάρα πολλά θέματα. Απλά όμως ήθελα έτσι, μια και βρεθήκαμε σήμερα, το θέμα αυτό. Το θέμα ότι τα παιδιά έρχονται σε μια ηλικία, κύριε Βλάχο, τα οποία είτε με πανελλήνιες, φροντιστήρια, εκεί τι γίνεται. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα και είναι λογικό να υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, εγώ η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε ο αθλητισμός να βρίσκεται μέσα στα σχολεία. Εντατικά μέσα στα σχολεία. Και να έχει κίνητρα. Να βοηθάει με τη σωματεία, ναι. Αλλά ο αθλητισμός θα πρέπει να υπήρχε μέσα στα σχολεία και αυτό που προσφέρουμε στα παιδιά να το προσφέρει το ίδιο το σχολείο. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να θέσω το τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να αλλάξει αυτό το πράγμα. Γνώμη μας λίγο, έτσι. Ναι, αλλά είναι θλιβερό παιδιά τα οποία είναι 17 χρονών να αναγκάζονται να κόβουν τον αθλητισμό στην ηλικία των 17 ετών έτσι. Για να μπορέσουν να διαβάσουν να μπουν σε κάποια πανεπιστήμια. Πουθενά αυτό δεν γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον κόσμο. Μόνο εδώ στην Ελλάδα μας γίνεται. Μάλιστα. Αυτό το γεγονός. Παντού, όταν φτάνουν στην ηλικία τα παιδιά, όχι μόνο
παίρνουν και υποτροφίες από τον αθλητισμό για να μπουν σε κάποια πανεπιστήμια. Σωστό αυτό που λέμε. Εντάξει, δεν λέω να γυρίσουμε στην εποχή του, του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και να κάνουμε τον αθλητισμό. Όχι, αυτό είναι το άλλο άλλο. Αυτό είναι το άλλο άλλο. Αλλιά όμως να υπάρχουν μερίδια. Εδώ τα παιδιά δεν μπορούν να αθληθούν. Ακριβώς. Λόγω των μαθημάτων του. Αυτό είναι τραγικό αυτό για μένα. Και πρέπει να βρεθούν ώρες, να γίνει συνδυασμός, από κάπου θα χαθεί, από κάπου θα εστερήσει, σε κάτι θα εστερήσει. Έτσι, οι προπονητές πάνω στο θέμα αυτό ασφαλώς αντιμετωπίζονται πρόβλημα, νομίζω, έτσι δεν είναι. Ναι, γίνονται όλα αγχωμένα. Λόγω της απόστασης που βγαίνουν μέχρι στο κομμένο, τα παιδιά έχουν φροντιστήριο 6 ώρα. Και αναγκαζόμαστε να πάμε γρήγορα κάτω, να φορτώσουμε τα μάξια μας, να τα πάμε για προπόνηση, να κάνουμε γρήγορα την προπόνησή τους, να πάει η ώρα 6 παρά 20 και να γυρίσουμε πάλι γρήγορα πίσω. Και αυτό δεν είναι μια φορά. Είναι συνέχεια όλη την εβδομάδα, όλους τους μήνες, μέχρι να έρθουν εξετάσεις. Και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά. Γιατί αγαπάνε τόσο πάρα πολύ αυτό το άθλημα που λέγεται κομπλασία, που έχουν αφιερώσει τον ελεύθερο τους χρόνο, τα απογεύματα, από τις παρέες, από τις διασκεδάσεις, από όλα, και κάνουν αυτό που αγαπάνε. Και από εκεί βγαίνει η επιτυχία. Στερούνται κάποιες άλλες χαρές που ίσως κάποια λεπτά στην ηλικία τους θα είχαν, έτσι δεν είναι, για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Όταν αυτά τα παιδιά ξυπνάνε το πρωί 6 ώρα και 6 και 10 είναι μέσα στο νερό, τι ώρα θα κινηθούν το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Η κατάσταση είναι, σε αυτό το θέμα είναι πολύ ανησυχητική. Διότι το κράτος από το ένα σημείο που έδινε πολλά μπόνους, πολλά κίνητρα, πήγε στο άλλο. Τα κατεργήσε όλα. Ναι. Ούτε και το ένα, ούτε και το άλλο. Πάνω με τον άριστο. Σε αναγκάζει να διακόψεις. Στο επιβάλλει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ναι. Για ένα κακό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο αναγκαστικά πρέπει το παιδί στην τελευταία χρονιά του λυκείου του να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία, η οποία στο τέλος βλέπετε παιδιά καταραίουν, αποτυχάνουν και δεν ξέρουν γιατί. Ποιος λόγος υπάρχει. Δεν λέμε να γίνουν όλοι πρωταθλητές ή αθλητές ή κοπηλάτες ή μπασκετμπολίστες ή ποδοσφαιριστές. Να συνεχίσουν το κοινωνικό τους έργο, την κοινωνική τους δράση. Αθλητισμός λέγεται, μουσική λέγεται, μάθηση, γνώση, σχολείο. Να το συνεχίσουν με τις ίσες. Το ξέρω, Αλέξανδρε, είναι και τι γίνεται με το πανεπιστήμιο. Φορτώνουν τα παιδιά, φορτώνουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, γυρίζουν από το πανεπιστήμιο. Είναι στην αγορά εργασία, τίποτα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Φτάσαμε τώρα. Μιλάμε για αθλητισμό όμως, έτσι. Ναι, φτάσαμε τώρα στο άθλημα της κοπηλασίας, να πούμε συγκεκριμένα. Ναι. Η εγκύκλειωση η οποία ισχύει για τα κίνητρα υπέρ των αθλητών, τα οποία δίνουν ανάλογα με την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, κάποια μπόνους επί της 100 προς αύξηση του βαθμού των εξετάσεων. Για να υλοποιηθεί αυτό, πρέπει σε κάθε αγώνισμα στην κοπηλασία να λάβουν μέρος 16 διαφορετικά σωματεία, 16 διαφορετικές συμμετοχές. Ο αριθμός των κοπηλατών στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει τους 500 σε αθλητικές αγωνιστικές κατηγορίες. Πώς λοιπόν μπορούν σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες, έτσι, μιλάμε παιδών, φίβων, νέων ανδρών και ανδρών. Και τα αντίστοιχα των γυναικών, έτσι. Πώς λοιπόν θα μπορέσει, ο Αλέξανδρος λαμβάνει μέρος εδώ και 4 χρόνια στο σκιφ των εφήβων και των παιδών. Μία χρονιά μέχρι τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια, δεν έχει συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός από 16 σκάφη. Μάλιστα. Ποτέ. Άρα κανένα παιδί μαθηματικά δεν μπορεί να πάρει ένα κινητό. Εγώ τα λέω και λίγο χοντρά πολλές φορές. Και ίσως έτσι γίνει και παρεξηγήσιμος, αλλά μιλάμε για αθλητισμό, έτσι. Μιλάμε για άνθρωποι εδώ, δεν πουλάνε ούτε ναρκωτικά. Σήμερα, παιδιά, μιλάμε για αθλητισμό. Τα αποτρέπουν τα παιδιά από κάποιους. Τα έχω πει χιλιάδες φορές εδώ τα 20 χρόνια που ασχολούμαι. Από κάποιους άλλους δρόμους. Τους κόβεις και αυτόν τον δρόμο. Τους κόβεις και αυτόν τον δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, λίγο πριν κλείσουμε όμως την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, θα ήθελα, επειδή πάντα και εδώ που ήρθαμε, μπροστά μου είδα τη φωτογραφία του Διονύσου του Νικολιούζου και προς τιμή σας, προς τιμή του τον Ονάο που έχει βέβαια ονομάσει και το κοπηλατήριο μέσα από το προπονητήριο μάλλον, έτσι, Διονύσης Νικολιούζος, ο αδικοχαμένος πρωταθλητής μας πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα και ένα μήνα. Ναι. 13 μήνες. Μπράβο. Ήρθε και ένας αθλητής, ο οποίος τώρα όμως θα πρέπει να τον παρουσιάσουμε. Έτσι, είναι ζωντανή. Η εκπομπή είναι σαν να είναι ζωντανή. Ναι. Σαν να είναι live. Μπορεί να τη γράφουμε, αλλά είναι σαν live. Λοιπόν, είναι ο κύριος. Κατέχεις Γιώργος. Ο Κατέχεις ο Γιώργος.
Λοιπόν, Γιώργο, ήρθες, σαρπάξαμε από τη μύτη τώρα. Αναφέρσου ποιος είσαι, ονοματεπώνυμο, πόσο καιρό ασχολείσαι με την κοπηλασία, δύο λόγια για τον εαυτό σου. Και πού έχεις λάβει μέρος, τι στόχους έχεις. Έτσι, μια σύντομη αναφορά, όχι εμένα, εκεί τον κόσμο θα κοιτάζεις. Λοιπόν, κατέχεις Γιώργος. Ναι, Γιώργος. Ναι. Ασχολούμαι με την αγαπητή Γαλλία. Μάλιστα. Έχεις λάβει μέρος σε αγώνες. Ναι. Για πες, έτσι. Σύντομα. Πάνε γίνει ο Πέδρο, πάνε γίνει ο Πίγο και Μάρτης. Και διαπροσθήκη ζωή του. Ωραία. Και προετοιμάσαι τώρα για αγώνες. Ποιοι είναι οι στόχοι οι επόμενοι που έρχονται. Το Πανελλήνιο Πέδρο. Το Πανελλήνιο Πέδρο. Και έχει πάρει και ένα Πανελλήνιο μεταλλείο. Μπράβο. Μπράβο Γιώργο και σε ευχαριστούμε που ήρθες έστω και καθυστερημένα. Λοιπόν, να κλείσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα μας. Πριν σας ευχαριστήσω, μαζευτήκατε. Κάνοντας αυτή την αναφορά προηγουμένως και είναι προς τιμή του Λουδάου βέβαια που έχει κάνει, έτσι βλέπουμε και φωτογραφία εδώ, το αδικοχαμένο του Διονύση. Είναι υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωσή μας απέναντι στο Διονύση όλα αυτά που γίνονται. Ο Διονύση ήταν ένας αθλητής ο οποίος από τον ΑΟΚ δεν ζήτησε ποτέ τίποτα και πρόσφερε τα πάντα στον Όμιλο και στην Κέρκυρα ολοκλήρου. Ήταν ένα παιδί πάρα πολύ καλό, ένας καλός άνθρωπος όπως συνηθίζω να τον λέω. Δυστυχώς έφυγε. Να έχετε υπόψη σας ότι όλα τα παιδιά όμως, όλα τα παιδιά, όταν τραβάνε κουπί, τον έχουν στην καρδιά τους και επίσης ο Διονύσης τον τραβάνε κουπί είναι δίπλα μας. Και εκεί οφείλονται και μπορώ να πω και πολλές επιτυχίες και πρέπει να πω ότι τέλος Αυγούστου ή τέλος Σεπτεμβρίου, ακόμα δεν έχει καθοριστεί η συγκεκριμένη ημερομηνία, θα γίνουν αγώνες εδώ στην Κέρκυρα προς τιμή των υπολείπων του Διονύση, κάθε χρόνο θα γίνονται. Θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήταν γεγονός το οποίο μας δίδαξε πολλά και δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουμε ποτέ. Και πιστεύω ότι, πώς λέγεται αυτό που κάνουν τα παιδιά, η κοπηλασία, η προσπάθεια που κάνουν, θα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Βεβαίως. Νιώθοντας δίκαια την παρουσία. Τα μετάλλια, πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξανδρος όταν τερμάτισε στο σκιφ των αντρών φέτος, που πήρε το τρίτο μετάλλιο, φώναξε το όνομα του Διονύση. Ήταν μια πλούσια αφιερωμένη στο Διονύση. Όλα τα μετάλλια που πήραμε φέτος ήταν αφιερωμένα στο Διονύση, όπως και τα περσινά, και μπορεί και του χρόνου, και κάθε χρόνο να αφιερώνουμε τα μετάλλια μας στο Διονύση. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι δίπλα σας και θα βοηθάει πάντα με τον τρόπο του. Και εμείς είμαστε σίγουροι και εμείς θα προσπαθήσουμε να τιμήσουμε με κάθε τρόπο, με όποιο τρόπο μπορούμε. Εκτός από το κοπηλατήριο που έχει ονομαστεί Διονύση Νικολούζος, έχει ονομαστεί και η βάρκα Διονύση Νικολούζος. Και περιμένουμε ένα πολύ καλό πλήρωμα έτσι ώστε να τρέξει τη βάρκα αυτή, το οποίο θα φέρει το χρυσό μετάλλιο για το όνομα του Διονύση. Μάλιστα. Λίγο πριν κλείσουμε, μήπως θέλει κάποια από τα παιδιά να πει κάτι, να συμπληρώσει κάτι, κάτι που ίσως ξέχασε, πριν ευχηθώ σε όλους πραγματικά καλή επιτυχία, πριν σε ευχηθώ να σας βλέπουμε στο βάθρο, το ψηλότερο σκαλί με το χρυσό το μετάλλιο. Να κάνουμε μια αναφορά στα βάθρα όμως. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Τα οποία ήρθαν πρόσφατα. Βεβαίως. Να μην τα ξεχάσουμε γι' αυτά, διότι βρισκόμαστε στο μέσο της χρονιάς της αγωνιστικής περίοδου. Τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα λάβαμε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Εφήβων. Εφήβων νεανίδων ανδρών γυναικών. Και οι επιτυχίες που έφεραν τα παιδιά, να τις αναφέρουμε. Ο Αλέξανδρος ο Δαφνής στο σκιφ των Εφήβων κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο και τη δεύτερη θέση. Όπως και στο σκιφ των ανδρών, στο οποίο αγωνίστηκε, κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Η τετράκοπος των Εφήβων με το Βαγγέλη τον Χυμαριό, τον Γιάννη τον Αρμενιάκο, τον Αλέξανδρο τον Δαφνή και τον Γεράσιμο τον Βλάχο κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο για τη δεύτερη θέση στο τελικό των Εφήβων. Η τετράκοπος των Εφήβων με πιδαλιούχο, που βρίσκονταν ο Αντώνης Πιδαλιούχος εκεί. Μακρύς. Ναι, ο Μακρύς. Κατέκτησαν την πέμπτη θέση στο τελικό. Η τετράκοπος των Κοριτσιών κατέκτησαν την τέταρτη θέση στο τελικό των Νεανίδων, της τετρακόπου. Και ο Γιαννούλης, ο Άκης με τον Αριστείο, τον Κούρκουλο που δεν βρίσκεται εδώ, στο διπλό σκιφ, είχαν συμμετοχή στους αγώνες. Που σημαίνει ότι ενώ τα τέσσερα τελευταία χρόνια ερχόμασταν με ένα μετάλλιο, τώρα φτάσαμε τα τρία. Από λίγο χάσαμε το χρυσό,
διότι τα παιδιά ξέρουν την αξία τους και γνωρίζουν τι μπορούν να πετύχουν. Όμως υποσχόμαστε το μέλλον, το καλοκαίρι, στους αγώνες των παιδών και των κορασίδων, να έχουμε ανάλογες επιτυχίες και ακόμα πιο καλύτερα. Και λείπει και η Θεοδότη Βάσο, μην την ξεχάσουμε, η οποία Γιώργο πήρε την. Πήρε πέμπτη θέση στο σκύβελο ελαφρών παρών γυναικών. Και οι επιτυχίες ήταν. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο Αλεξάνδρος. Ότι από αυτή την ομάδα που είναι 15 παιδιά, τα 4 μόνο είναι έφηβοι. Όλοι είναι παιδες. Που σημαίνει ότι έχουν. Μάλιστα. Εμείς τώρα μπροστά μας έχουμε το Πανελλήνιο Παιδών Κορασίδων, το οποίο θα γίνει τέλος Ιουλίου. Ο επόμενος στόχος αυτό είναι ο στόχος. Μετά έχουμε στις προκρίσεις για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Έχει ο Αλέξανδρος τη μεγάλη μάχη για να πάει στο παγκόσμιο. 1η Ιουλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αθλητών με την εθνική ομάδα. Έχει πάρει ήδη το εισιτήριο για να συμμετάσχει στην ομάδα, ναι. Και έχουμε επίσης το Πανελλήνιο Ανάπτυξης που θα γίνει το Σεπτέμβρη στην Κεφαλονιά, όπως επίσης και τους αγώνες του Νικολίου του Διονύση. Εγώ θέλω να κάνω μία πρόσκληση σε όλα τα παιδιά από 9 ετών και πάνω να έρθουν να γνωρίσουν το άθλημα της κοπηλασίας. Μόνο καλά στοιχεία θα πάρουν και τίποτα το αρνητικό. Είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια, είναι καλοδεχούμενα όλα τα παιδιά, άσχετα να κάνουν πρωταθλητισμό ή δεν θα κάνουν πρωταθλητισμό. 4 ώρα κάθε μεσημέρι είναι εδώ ο κύριος Γκόμες Αλέξανδρος που τα υποδέχεται. Και πριν τελειώσει το σχολείο, ή αφού τελειώσει το σχολείο, τους μπορούν να έρθουν να ξεκινήσουν. Ναι. Μετά θα είναι διακατεχνημένο. Κάτι στι εξετάσεις είναι από τις 5 ώρα. Λοιπόν, το συμπέρασμα το δικό μου μετά από αυτή την κουβέντα που είχαμε είναι ότι ο Γίγαντας ξύπνησε. Πάντα. Ο Γίγαντας ξύπνησε και μεγαλώνει ο Γίγαντας, όπου λέγεται ΝΑΟΚ, ειδικότερα κοπηλιατικό τμήμα του ΝΑΟΚ, κοπηλιασία, και μας περιμένουν και άλλες ευχάριστες εκπλήξεις στο μέλλον.